Ιερό Ευαγγέλιο μας καλεί να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στην υγεία της ψυχής μας πρωτίστως. Γι' αυτό και όταν με πολλούς κόπους έφεραν μπροστά του έναν παράλυτο για να το θεραπεύσει, αφού τον κοίταξε με συμπάθεια του είπε «Τέγνων αφέονται εσύ αμαρτίες σου». Θέλησε δηλαδή ο Χριστός να χτυπήσει πρώτα την αιτία, την αμαρτία, και έπειτα να θεραπεύσει το αποτέλεσμα, την παράλυση του σώματος. Με τον τρόπο αυτό μας δίδαξε ότι η άφεση των αμαρτιών είναι πολυτιμότερη ακόμη και από τη σωματική υγεία, διότι η αμαρτία είναι η χειρότερη ασθένεια και αυτή οφείλουμε πρωτίστως να καταπολεμήσουμε. Η αμαρτία αποτελεί την πιο επικίνδυνη και θανατηφόρο νόσο. Πόσο υποφέρει η ψυχή του ανθρώπου που είναι προσκολλημένη στην αμαρτία. Η ταραχή, οι ενοχές και οι τύψεις αποτελούν καταστάσεις οδυνηρές που βασανίζουν τον αμαρτωλό και διώχνουν την ειρήνη από την ψυχή του. Οι αρρώστιες του σώματος επηρεάζουν μόνο το χρονικό διάστημα της επίγειας ζωής του ανθρώπου, ενώ οι ασθένειες της ψυχής έχουν συνέπειες αιώνιες και συνεπάγονται τον αιώνιο θάνατο, δηλαδή τον παντοτινό χωρισμό από τον Θεό στην αιώνια κόλαση. Και όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στον οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή Κυριακή, ούτως εστίν ο Κυρίος θάνατος το διαζευθύνε την ψυχή της Θείας Χάριτος και τη αμαρτία συζύγινε. Τούτον και εμείς φύγομεν πάση δυνάμει. Δηλαδή, αυτός είναι ο Κύριος θάνατος, το να διαζευθεί η ψυχή τη Θεία Χάρη και να συζευθεί την αμαρτία. Αυτό τον θάνατο ας αποφύγουμε πάση δυνάμει. Είναι λοιπόν αρρωστία ψυχής η αμαρτία, όπως τη χαρακτηρίζει και ο Μέγας Βασίλειος. Και η αρρώστια αυτή της ψυχής είναι πολύ πιο επικίνδυνη και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε σύγκριση με κάθε σωματική ασθένεια. Αυτό μας αποκάλυψε ο Κύριος Ιησούς με το θαύμα που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. «Τι είναι ευκολότερο», ρώτησε ο Θεάνθρωπος τους απορριμμένους γραμματείς, «να πω στο παραλυτικό είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου» ή να πω «σήκω και πάρε στον νόμο σου το κρεβάτι σου και περπάτα». Οπωσδήποτε εκείνοι θεωρούσαν δυσκολότερο αυτό το τελευταίο. Εκείνος όμως τους απάντησε «για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία στη γη να συγχωρεί αμαρτίες, στρέφεται τώρα στο παράλυτο. Σε σένα μιλώ, πάρε το κρεβάτι στον νόμο σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και ο παράλυτος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και έφυγε από το σπίτι εκείνο υγιής. Και εμείς ίσως θα θεωρούσαμε πιο δύσκολο το να θεραπευτεί ο παράλυτος παρά να του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Διότι πολύ πιο βέβαιο και ορατό ως αποτέλεσμα είναι το θέαμα ενός παραλύτου που σηκώνεται και περπατά, παρά του ανθρώπου που η ψυχή του θεραπεύτηκε από την αμαρτία. Και όμως το γεγονός της σωτηρίας μιας ψυχής αποτελεί ασυγκρίτως ανώτερο θαύμα από κάθε άλλη σωματική ίαση. Όσο ανώτερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο πιο σημαντική είναι η υγεία της ψυχής από τη σωματική υγεία. Και αυτή την υγεία της ψυχής οφείλουμε πρωτίστως να φροντίζουμε. Είναι χαρακτηριστικό και αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον που δείχνουμε οι άνθρωποι για την υγεία του σώματος. Φροντίζουμε να κάνουμε τακτικά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, λαμβάνουμε φαρμακευτική αγωγή, δεν διστάζουμε να προχωρήσουμε και σε εγχείρηση, όσο επώδυνη και αν είναι, προκειμένου να αποκτήσουμε την υγεία μας. Και για όλα αυτά δεν υπολογίζουμε ούτε κόπους, ούτε χρήματα. Είμαστε πρόθυμοι να ταξιδέψουμε χιλιόμετρα μακριά και να ξοδέψουμε ολόκληρη περιουσία για να βρούμε τον κατάλληλο γιατρό για να επιτύχουμε τη θεραπεία. Αλήθεια,
εμείς δείχνουμε παρόμοιο ζήλο για την υγεία της ψυχής μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο μόνος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, μας παρέχει μέσα στην Εκκλησία τη δυνατότητα να θεραπευτούμε από τα πάθη που μας τυραννούν. Μας καλεί να προσέλθουμε στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και να καταθέσουμε με συντριβή και μετάνοια τον πόνο της ψυχής μας, να ομολογήσουμε τις αμαρτίες και την προσωπική ενοχή μας και να λάβουμε την άφεση και τη συγχώρηση. Και στη συνέχεια μας περιμένει στη Θεία Λειτουργία για να κοινωνήσουμε τα άχρηστα μυστήρια. Αυτή η αποκατάσταση της κοινωνίας με τον Χριστό και την Εκκλησία αποτελεί τη μοναδική οδό θεραπείας για την αμαρτωλή ψυχή μας. Όπως γνωρίζουμε επίσης, εκτός από τη θεραπεία υπάρχει και η πρόληψη. Στην εποχή μας γίνεται πολύς λόγος για την καλή διατροφή. Να είναι υγιεινή, επαρκής, πλούσια σε βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά. Παρομοίως προβάλλεται και η ανάγκη να διατηρεί ο άνθρωπος καλή φυσική κατάσταση. Και όλα αυτά για την υγεία του σώματος. Πόσο περισσότερο οφείλουμε να φροντίζουμε για την ψυχή μας. Η καθημερινή επικοινωνία με τον Θεό μέσω της προσευχής, η μελέτη του Θείου Λόγου, η συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία και τα μυστήρια της Εκκλησίας αποτελούν ανεξάντλητες πηγές πνευματικής τροφοδοσίας. Παράλληλα, η νηστεία, η εγκράτεια και ο αγώνας για τη τήρηση των θείων εντολών δυναμώνουν την ψυχή, ώστε με τη βοήθεια του Θεού να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις επιθέσεις του πονηρού. Ας ζητούμε λοιπόν πρώτα την υγεία της ψυχής και έπειτα την υγεία του σώματος. Άλλωστε και η Εκκλησία μας στο Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου εύχεται εις ίασιν ψυχήστε και σώματος. Πρώτα η ψυχή και έπειτα το σώμα. Διότι τι ωφελεί αν έχουμε σωματική υγεία, αλλά το βάρος της ενοχής από τις αμαρτίες μας πιέζει τη συνείδηση. Ο ασθενής που εξομολογείται και λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών, ακόμη και αν δεν αποκτήσει άμεσα την υγεία του σώματός του, πάντως το φορτίο της ασθενίας του γίνεται πολύ πιο ελαφρό. Έχουμε ανάγκη πρωτίστως από μετάνοια. Αυτό είναι το δυσκολότερο θαύμα, αλλά σωτήριο και την ψυχή μας. Αδελφοί, διανύουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι κατεξοχήν περίοδος μετανοίας. Ο Κύριος μας καλεί στο μυστήριο της αφέσεως για να μας θεραπεύσει. Οι πνευματικοί περιμένουν. Ας μην αναβάλουμε, διότι η αναβολή μπορεί να είναι καταστρεπτική. Ας προετοιμαστούμε και ας προσέλθουμε στην Ιερά Εξομολόγηση για να ακούσουμε τον Κύριο να λέει και στη δική μας ψυχή «Τέκνον αφέονται εσύ εαμαρτίες σου».